Γεια σας κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε μαζί επιχειρηματικές και τεχνολογικές ειδήσεις από το Business News. Η Endeavor Greece, που στηρίζει και προωθεί επιλεγμένους επιχειρηματίες σε 21 χώρες, συμπλήρωσε ήδη 2 χρόνια παρουσία στην ελληνική αγορά. Ο στόχος της εν λόγω εταιρείας είναι η ένταξη 30 ακόμα εταιριών στο δίκτυό της μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Η Endeavor Greece ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο του 2012 και αποτέλεσε τον πρώτο ευρωπαϊκό σταθμό του οργανισμού. Σήμερα στο δίκτυό της ανήκουν 11 εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται αθρηστικά κύκλο εργασιών 110 εκατομμυρίων ευρώ και απασχολούν άμεσα και έμεσα 3.500 άτομα. Άλλη μία επιχειρηματική συνεργασία ξεκινάει άμεσα στην ελληνική αγορά. Την προώθηση, διανομή και τεχνική υποστήριξη των εκτυπωτικών πολυμηχανημάτων Gestetner ανέλαβε η Intertech στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Ολλανδική εταιρεία Rico International. Η συνεργασία τέθηκε σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου και προβλέπει διάρκεια συνεργασίας μέχρι και την 31η Μαρτίου του 2016 με δυνατότητα ετήσιων παρατάσεων. Την πιστοποίηση 5 αστέρων EFQM Recognized for Excellence για την τιμητική διάκριση συνέπεια στην επιδίωξη της αριστείας έλαβε η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, Vivechrome. Η Vivechrome, μέλος του πολυεθνικού ομίλου Akzo Nobel, διακρίθηκε στον εν λόγω διαγωνισμό για την αναπτυξιακή πορεία που ακολουθεί στην ελληνική αγορά. Η όλη διοργάνωση γίνεται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία της ελληνικής εταιρείας διοικήσεως επιχειρήσεων και με βασικό στόχο την ανάγκη για ανάπτυξη και επιβράβευση της επιχειρηματικότητας. Λευκό Μητρό Συνεπών Επιχειρήσεων, ονόματι Περσέας, εμφανίζεται για πρώτη φορά στα χρονικά στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας μια νέα θετική αντίληψη για τη σχέση πολιτείας και επιχειρηματικότητας. Το σύστημα Περσέας, που υπογράφεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση, είναι το αντίθετο του γνωστού σε όλους μας συστήματος Τηρεσίας. Στο σύστημα Περσέας εντάσσεται εκείνη η επιχείρηση όπου παρουσιάζει θετικά κίνητρα. Μερικά κριτήρια ένταξης είναι η συμμόρφωση μιας επιχείρησης με τις προβλέψεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, η έλλειψη καταγγελιών για παράβαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα ως προς τη χρήση αδήλωτης και ανασφάλισης εργασίας, αλλά και οι ειλικρινείς επιχειρηματικές προσπάθειες για τη διατήρηση ή και την αύξηση της συνολικής απασχόλησης. Και να περάσουμε και σε μια διαφορετική είδηση. Ένα ρολόι χειρός, φτιαγμένο από ηλεκτρονικό χαρτί, κατασκεύασε η εταιρεία Sony στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας σχετική με τη χρήση του συγκεκριμένου καινοτόμου υλικού για προϊόντα του χώρου της μόδας. Το ρολόι έχει ένα μονόχρωμο σχεδιασμό, ωστόσο δεν διαθέτει χαρακτηριστικά αντίστοιχα αυτών που προσφέρονται στα μοντέρνα smartwatches. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του ξεχωρίζει καθώς ανέρχεται στις 60 ημέρες χρήσης. Το εν λόγω ρολόι λέγεται Face Watch και διαθέτει 24 διαφορετικά μοτίβα, τα οποία μπορούν να επιλεγούν από τον κάτοχό του. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι για σήμερα ειδήσεις από το Business News. Γεια σας!